Σάββατο την Ελισάβετ και γένετος ύπουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσχύρτησε το βρέφος εν την Κυρία αυτής και πίστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Μακαρία εμπιστεύσασα ότι έστε τελείωση τη λεραλημένη αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι. Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση τη δούλη αυτού. Ιδού κατά παρονή μακαρίωση με πάσε γενέ, ότι επίσεν η μεγαλία ο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μσην αυτή ως Thank you.
Αγίου ενδόξου καλομάτιμος Γεωργίου του Τροπεωγό, τον Αγίου και Δικαίου, Θεοπατών Γεωργίου και Άνης, τον Αγίου ενδόξου Μάρτυρος και Αρχιδιακών του Λαβρεντίου, και το συναυτό, όν και την πλήμη και επιτελούμε και πάντως στον αυτό το είχε ανάγκη κάποιος άλλος περισσότερο από μένα.
Σκέφτηκε λοιπόν και είπε, θα πάω σε εκείνο το κελί το μακρινότερο της Κήτης, που ο Αββάς δεν δέχεται πολλούς επισκέπτες, αλλά και δεν έχει μεγάλη δυνατότητα να καλλιεργεί εύκολα, να του το πάω το σταφύλι, να το φάει ο άνθρωπος να το ευχαριστηθεί. Έτσι λοιπόν πήρε το μπαστούνάκι του και πήγε σε εκείνο το μακρινό κελί, χτύπησε την πόρτα, είπαν μερικές κουβέντες με τον μοναχό, του έδωσε τώρα το σταφύλι και έφυγε. Ο μοναχός πήρε το σταφύλι, συγκινήθηκε που ο Αββάς το σκέφτηκε και του έφερε μάλιστα ένα τόσο πολύ ωραίο σταφύλι που δεν είχε ξαναδεί μέσα σε ένα πολύ όμορφο καλαθάκι. Αλλά μόλις το παρατήρησε είπε, να φάω τώρα εγώ αυτό το σταφύλι, μήπως το είχε ανάγκη κάποιος άλλος περισσότερο από μένα. Σκέφτηκε λοιπόν ποιο είναι το πιο μακρινό του κελί προς τα πίσω και έτσι πήρε το μπαστούνάκι του. Σιγά σιγά δυσκολευόμενος, έκανε 2 ώρες, αλλά έφτασε σε εκείνο το κελί. Χτύπησε την πόρτα με τα καλάμια μέχρι το κελί, το άνοιξε ο Αββάς, είπαν λόγους αγάπης ο ένας τον άλλο, του έδωσε το σταφύλι και μέχρι να γυρίσει πίσω σχεδόν είχε νυχτώσει. Ο καλόγερος που πήρε το σταφύλι σκέφτηκε και είπε, αυτό το γεροντάκι δεν κινείται καθόλου, σε πόσο κόπο μπήκε να μου φέρει εμένα αυτό το σταφύλι και τι όμορφο που είναι. Μόλις ξημερώσει θα πρέπει να το πάω σε κάποιον άλλο μοναχό να το φάει να χαρεί. Οπότε πρωί-πρωί, πριν ξημερώσει, έκανε την προσευχή του, πήρε το μπαστούνάκι το καλόγερος και πήγε σε ένα άλλο πιο μακρινό από την άλλη πλευρά κελί και έγινε το ίδιο ακριβώς. Χτυπάει κάποιος την πόρτα του Αββά και του φέρνει το καλαμάκι με το σταφύλι, με ξερά τα φύλλα από πάνω και με το σταφύλι να αρχίσει πια να μαραίνεται αρκετά. Το ίδιο Αββάς έκανε το σταυρό και είπε στον μοναχό που το έφερε, έλα λοιπόν να ξέρεις να φάμε αυτό το πολύ όμορφο σταφύλι και τι ωραίο σταφύλι που είναι. Το κοίταγε ο μοναχός και έλεγε, πόσο καιρό έχει άραγε να φάει ο Αββάς ή να δει σταφύλι και του φαίνεται αυτό το ξεραμένο σταφύλι τόσο όμορφο. Και κάθισαν και έφαγαν αυτό το σταφύλι γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο για να φάνε. Και δοξολόγησε το όνομα του Θεού και είπε, σε ευχαριστώ Θεέ μου που οι άνθρωποι αγαπούν ακόμα ο ένας τον άλλον και ευλόγησέ μας να αγαπούμε ο ένας τον άλλον μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Σας εύχομαι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον μέχρι τα βαθιά σας γεράματα και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Πατέρα Αναστάση. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Ευχαριστούμε Άγιε Πίτρο. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ.